άνθρωπος. Έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήρθατε και για όλα αυτά. Να είσαι καλά. Άιντε, άιντε. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε ένα βιντεάκι για το ψάρι που το έλεγαν Ουάντα για να πάω στον Αλέξανδρο Λιζάρδο μετά από όλα αυτά τα ωραία που με γέμισαν χαρά και φως. Is a man of many talents. Hey, great fish! Oh, a little squeeze of lemon, some tartar sauce. Ken is a man of few words. Tell him from me. George is the man with the plan. 13 millions, my friends. And Wanda. Do you speak Italian? Molto pericoloso. Is the woman they love. They all set out to commit the perfect crime. To 20 million. To a job well done. But it turned into something... George moved the loot? Less than perfect. Disappointed! So they turned to a lawyer named... Archie Leach! Leach. George is going to tell him what the diamonds are. With Wanda as the bait. I want you to make love with me. Pop. Nothing, nothing. He's really hooked. I thought you weren't jealous. I'm not. I don't believe in jealousy. It's for the weak. That kind of girl is bright as you. Could have a brother who's so... Don't call me stupid. I'm really, really sorry. I apologize unreservedly. Are you totally deranged? I'm afraid so, old chap. John Cleese. Will you leave immediately, please? Jamie Lee Curtis. Kiss me there. Kevin Kline. Put the other one up. Michael Palin. May I kiss you, Ken? No, will you come? A fish called Wanda. A smashing. Oh dear, δεν έχουμε χρόνο. What are we gonna do, Alexander Lizardos? Χρόνο, ας πούμε αυτό που έχουμε τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα στον κόσμο, με αυτή την προφορά που της κίνησης. Έτσι, εγώ θα το συνεχίσω. Λέμε για το ένα ψάρι που το λέγανε Wanda, το οποίο επιτέλους ξαναπαίζει στους κινηματογράφους μια από τις πιο αστείες κωμωδίες που έχουν αναβιώσει το πνεύμα των Monty Python, διότι υπάρχουν αρκετά ψήματα Monty Python μέσα στην ταινία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν για την επανέκδοση. Είναι μία από τις προτάσεις που θα κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Και έχουμε τάξει κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάγαμε για τον Donald Sutherland, είπαμε για τις παραξενιές που έχει πλέον στις συνεντεύξεις τύπου. Βγαίνουν δύο ταινίες του. Κρίμα δεν είναι να μην δείξουμε ένα απόσπασμα, αλλά... Such a pity. Το ξέρω ότι είναι such a pity, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Οπότε θα πούμε λοιπόν ότι θα κρατήσουμε κάποια από τα βίντεο που είχαμε υπολογίσει τώρα και θα μιλήσουμε για κάποιες από τις ταινίες που προτείνουμε να δείτε. Πάρ' το πάνω σου. Το παίρνω πάνω μου. Καίκα μου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το ότι τα φεστιβάλ κάνουν αυτό το τρίμερο, έχουν την τιμητική τους. Αν θέλετε λοιπόν να παρακολουθήσετε κάποια από τις προβολές που θα κάνει το φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας, τις καλοκαιρινές προβολές, υπάρχουν όλοι στο πρόγραμμά του και στην ιστοσελίδα του. Σας θυμίζουμε, χθες Jackie Brown προβλήθηκε, σήμερα προβάλλεται το Όλα για τη μητέρα μου, αύριο προβάλλεται το, είπαμε νωρίτερα, Rocky Horror Show. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις προτάσεις που γίνονται μάλιστα χωρίς εισιτήριο, όμως φροντίστε να προμηθευτείτε το κουπόνι σας, διαβάστε τις πληροφορίες γιατί. Τα πάτα διάβαση και είναι κρίμα να πάτα διάβαση. Και όποιος δεν έχει διαβάσει το μάθημα του νωρίτερα, ενδέχεται και να κοπεί. Και είναι κρίμα να χάσουμε τις προβολές με αυτόν τον τρόπο. Να θυμίσουμε λοιπόν την μεταμεσονύχτια προβολή στο Midnight Madness του Badlands, που είναι πραγματικά συγκλονιστική ταινία. Θα σας κάνουμε μία ακόμα λοιπόν υπενθύμηση. Πολλές κάναμε μαζεμένες τώρα εδώ. Σε παρακολουθούμε. Τι θα θυμούνται την επόμενη στιγμή. Όλα. Είναι καλά παιδιά τηλεθεατές μας. Θα θυμίσουμε λοιπόν ότι το Drive-In το Σάββατο είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα του στο μήνα του Pride, οπότε θα δείξει την ταινία Pride που είναι συγκλονιστική και ταυτόχρονα αμέσως μετά θα δείξει το musical που εμείς οι δύο αγαπάμε, το Hedwig and the Angry Inch. Σας θα προτείνουμε λοιπόν όλα αυτά από τις επανεκδόσεις. Η νύχτα λοιπόν ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους, το αριστούργημα του Αντωνιόνι σε καινούργιες αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες σε λίγους κινηματογράφους. Θα θυμίσουμε λοιπόν το ότι μεταξύ των υπολείπων ταινιών που αξίζει να δείτε, είναι η γυναικεία υπόθεση. Είχαμε προγραμματίσει να σας παίξουμε ένα βίντεο με τον σκηνοθέτη. Θα το κάνουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Να σας πούμε όμως ότι είναι πάλι, γιατί συνδέεται με musical όλο αυτό το κομμάτι. Είναι ο σκηνοθέτης ο οποίος έχει παράξει και σκηνοθετήσει το παρελθόν του άντρε έτοιμη για όλα. Full Monty που έχει γίνει και αυτό musical, όλα τα συνδέουν. Ναι, αλλά μόνο αυτό έχει κάνει και άλλες επιτυχίες. Κοίταξε, είχε κάποιες ακόμα ταινίες οι οποίες δεν είχαν λειτουργήσει τόσο καλά εμπορικά, όμως ήταν πολύ σημαντικές στο μικρό του κύκλο προβολής. Ταινίες. Ήταν και δεύτερη φορά που είχε υποτιμήσει τότε. Ήταν και άλλη μια φορά υποψήφιος για Όσκαρ με μια ταινία μικρού μήκους. Οπότε αυτά δεν τα αφήνουμε στην πάντα. Όχι, όχι. Και μάλιστα έχει και λατρεία στην Ελλάδα. Επίσης, το
χωρίς να κάψω κάτι από την ταινία, επειδή θα πω ότι το Military Wives είναι ο τίτλος της, ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας, και μας πηγαίνει στις γυναίκες των ανθρώπων που συνδέονται με τον στρατό, είτε με κάποιο τίτλο, είτε η εμπλοκή τους είναι κατευθείαν σε κάποιο πόλεμο, και μας δείχνει το πώς μπορούν να χτίσουν μια χοροδία που αυτό ζωντανεύει ουσιαστικά τις οικογένειες που είναι, απο, είναι αποχωρισμένα τα μέλη τους. Όλα λοιπόν αυτά τα είπαμε τώρα έτσι. Καλά, τα πες καταπληκτικά. Όχι, όχι, έσκησες. Από μένα 10. Από σένα 10. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς το Σαββατοκύριακο, πιστεύω, να ξεκουραστείς, να το πάρεις πάνω σου. Εγώ το μόνο που θέλω είναι το cookie monster μου να φάει το μπισκοτάκι του μετά, γιατί η ζωή γίνεται πολύ. Ανακάλυψα για προσωπικά τώρα, θα σου πω ότι κοίταζα τα μπλουζάκια μου. Το 80% έχουν κάτι με φαγητό πάνω. Κάτι πρέπει να μου λέει εμένα αυτό. Δες το, αλλά έχουμε να το συζητήσουμε από Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι στην παρέα σας, λοιπόν. Εμείς σας αφήνουμε για 2 μέρες. Τη Δευτέρα πάλι εδώ. Εύχομαι, ελπίζω, είμαι σίγουρη, έχω πεποίθηση και σας περιμένω. Σας φιλώ γλυκά. Ίσως μπορεί και να το είχα σκεφτεί, που σε αγάπη μας πάει ψηλά.